Γεια σου, τι κάνεις? Τι κάνω? Τι φόρεσες πάλι? Αγόρι μου, έχουμε fashion news. Ναι, είμαι μέσα από τη σύνταξη του MAD. Είμαι σε blog. Χάλια μπλούζα. Χάλια μπλούζα. Ήθελες να μου πάρω τίποτα σαν την Ναόμη? Ναι, ναι, ναι. Σαν την Ναόμη που έχω να σου δείξω ένα καταπληκτικό εξώφυλλο για το GQ Μαρτίου που φωτογραφήθηκε τσίτσα. Τσίτσα. Τσίτσιδι. Τσίτσιδι. Σε νερό. Φωτογραφήθηκε λοιπόν, όπως είπαμε, για το τεύχος Μαρτίου. Πόσο χρονών είναι ένα κορμί? Πόσο χρονών είναι? Δεν ξέρω, αλλά. 45. Μια χαρά κρατιέται. Λοιπόν, έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μίλησε για πρώτη φορά για όλη αυτή την κατηγορία που έχει γίνει το τελευταίο καιρό, για το ματωμένο διαμάντι. Τότε, που κατηγορείται, ναι, ακριβώς. Την έφερε στην επιφάνεια. Την έφερε στην επιφάνεια, μίλησε για πρώτη φορά. Αποκλειστική και είναι ένα τεύχος, νομίζω. Δηλαδή. Ναι, που θα θέλει να το και διαβάσει και να το δει. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ο καθένας για τους λόγους του. Ο καθένας για τους λόγους του. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η Γκάγκα είδε στο Twitter τις προάλλες. Ναι. Είδα μια φωτογράφηση, νομίζω. Λοιπόν. Σου λέει, έγινα διάσημη τώρα και όλοι εσείς που με κοροϊδεύατε στο σχολείο ότι είμαι rabbit teeth και είμαι άσχημη. Λαγουδέρα δηλαδή. Λαγουδέρα. Ναι. Έτσι θα λες και εσύ όταν γίνεις διάσημος. Ναι. Να με τώρα σου λέει, στο εξώφυλλο της Vogue, ναι, μια beauty queen. Ναι. Τώρα beauty queen δεν τη λες. Εντάξει, κοίταξε, έχει ένα ενδιαφέρον η φωτογράφηση. Τι ενδιαφέρον έχει? Δεν βλέπεις εδώ Barbie την κάνανε. Ναι. Ναι, λίγο στρέλα μου θυμίζει βέβαια. Και η συνέντευξη υπάρχει και στο www.mad.tv. Λοιπόν, διάβασα τη συνέντευξή της, ότι είχε πει ότι δεν θέλει οι συντρόφοι της να την αποκαλούν με το κανονικό της όνομα. Το Στέφανη Τζερμανότα δηλαδή. Ξέρω. Τώρα είναι πράγμα αυτό. Δηλαδή, πώς να την αναφέρουν? Δεν ξέρω, με έτερο καθορίζει. Σε απαλωτριώνει. Λοιπόν, θα πάμε και σε μία άλλη είδηση. Ο Άστον Κούτσερ πρωταγωνίστησε, ανέβηκε σε catwalk. Πασαρέλα, Άστον Κούτσερ. Αγαπώ. Αγαπάς, ναι. Τα έχει όμως με τη Demi Moore. Ναι, ναι, ναι. Δεν με νοιάζει Demi Moore, εντάξει, προσπαθώ να το ξεχάσω. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό. Έχει ένα βίντεο. Και επίσης, επειδή στο www.mad.tv παίζει το καινούριο τραγούδι της Gaga. Την Gaga, το Born This Way, ακριβώς. Σου θυμίζει κάτι? Όχι. Μαντώνε, εντάξει, θέλω να μην το λέμε. Λοιπόν, το βάζω αυτό να παίξει χαλί και να δούμε την πασαρέλα.